αυτών της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι εντάσσεται σε μία αντιπολιτευτική τακτική. Πρόκειται περί τακτικισμού. Δεν θέλω να μιλήσω με κλισέ, να πω τακτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μάλλον ευρύτερο το θέμα, αλλά θα την περιγράψω. Η τακτική αυτή τι θέλει, τι προσπαθεί, χάρη της δημιουργίας ενός κομματικού ωφέλους, να παραμερίζεται το δημόσιο συμφέρον. Πού τη βλέπουμε? Πολύ πρόσφατα. Δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο ενός νόμου, αν είναι καλός, και καλός νόμος, επειδή ο νόμος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σημαίνει δεν μας ενδιαφέρει αν ο νόμος είναι καλός για όλους τους πολίτες. Μας ενδιαφέρει με την ψήφο μας να διασαλεύσουμε την κυβερνητική συνοχή, επομένως να γίνουμε εμείς κυβέρνηση. Το καλό του τόπου ας μείνει στην άκρη. Δεν μας ενδιαφέρει αν η χώρα χρειάζεται σήμερα επενδύσεις. Εμείς έμεσα ή και άμεσα προτρέπουμε τους επενδυτές να περιμένουν να έρθουμε εμείς στην εξουσία ή να μας βοηθήσουν να έρθουμε εμείς στην εξουσία, γιατί τότε θα μπορούν να επενδύσουν επικερδέστερα. Και φτάνουμε στο προκείμενο. Δεν μας ενδιαφέρει αν η πρότασή μας βοηθά ή όχι τη διερεύνηση μιας υπόθεσης, η οποία είναι εκκρεμή στη δικαιοσύνη, εδώ διαφωνώ με τον προλαλήσαντα, σε πολλές πτυχές της, και άγνωστη και σημαντική και βαρύτατη για την ελληνική κοινωνία. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το αν θα πλήξουμε έναν σημαντικό υπουργό της κυβέρνησης και την κυβέρνηση στο σύνολό της. Αυτή λοιπόν η περίπτωση εδώ, τι κάνει? Διακινδυνεύει τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, γιατί η απονομή δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που αφορά 2 τόνους ηρωίνης αφορά την ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να πληγεί ένας υπουργός. Και γιατί διακινδυνεύει αυτή η υπόθεση ή η ηρεμία της δικαιοσύνης στην προσπάθειά της να την διερευνήσει? Μα διότι σε ορισμένες ερευνητικές αναγνωτικές πράξεις χρειάζεται μυστικότητα. Βεβαίως, να απαντήσω και εξειδικευμένα σε αυτό το οποίο υπόθηκε, έκλεισε υπόθεση. Βεβαίως και δεν έκλεισε υπόθεση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια οριστική μόνο υπόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι υπολείπονται στάδια ενδίκων μέσων, εφετείο, ακυρωτικό δικαστήριο, πιθανότατα θα χρειαστεί. Δεύτερον, έχει ανοιχτές πτυχές η υπόθεση. Προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί χρηματοδότες, δεν έχουν καταδικαστεί. Έχει συμφέρον η χώρα να φέρουν οι χρηματοδότες? Μα αλίμονο. Ο χρηματοδότης μιας τόσο μεγάλης επιχείρησης, που είναι προφανώς ο εγκέφαλος, εάν σε αυτή την περίπτωση μείνει χωρίς να πληγεί και χωρίς να βρεθεί, θα έχει λυμμένα τα χέρια να συνεχίσει. Να συνεχίσει ποιος? Αυτός ο οποίος έφερε 2 τόνους ηρωίνη. Ξέρετε τι σημαίνει 2 τόνοι ηρωίνη, αλλά θα το θυμίσω πάντως για όσους συνηθίζουν κάποια πράγματα να τα ξεχνούν. Δεν σημαίνει μόνο άνθρωποι εξαρτημένοι, σημαίνει και θάνατοι. Διότι υπάρχουν μετρημένα με στατιστικές ποσοστά θανάτων που αντιστοιχούν σε αυτούς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από ναρκωτικά. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτή την εισαγωγή της ουσίας. Επιπλέον θα δημιουργηθούν παράνομα κέρδη. Τα παράνομα κέρδη θα δημιουργήσουν μια ισχυρή παραοικονομία. Θυμίζω, η παραοικονομία θα έχει τους μπράβους της. Δηλαδή θα παραγάγει βία. Τα ναρκωτικά δεν θα σκορπίσουν αδιακρίτως. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπουν και σε χώρους. Ποιους? Δεν ξέρω, ας δούμε διακριθνή παραδείγματα. Οπαδικούς, κατασταλτικούς χώρους. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα που ναρκωτικά μπαίνουν σε όλο τον κόσμο, σε φυλακές, σε διάφορους χώρους. Όλα αυτά θα συμβούν. Μόνο αυτά, ούτε μόνο αυτά. Δεν θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις για να ξεπλένουν το χρήμα, το οποίο θα έχει προκύψει πενταργωτικά. Στις επιχειρήσεις δεν θα δουλέψει κόσμος. Δεν θα έχουμε την παραοικονομία να εμποδίζει την νόμιμη οικονομία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει μήπως ένα τηλεφώνημα δεν ήταν κομιλφό, όπως πρέπει. Αυτό μας ενδιαφέρει μόνο, και το άλλο ας διακινδυνευτεί.
Βεβαίως και το να συζητηθούν σήμερα εδώ, ακόμη και στη σημερινή Ολομέλεια, ζητήματα του τύπου σε ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον, με ποιο τρόπο και τι είπε, σημαίνει ότι ερευνητικές προσπάθειες που πρέπει να γίνονται κατά την νομοθεσία και μάλιστα τη διεθνή με μια μυστικότητα για να είναι αποτελεσματικές, θα έρθουν στη δημοσιότητα. Το να έρχονται αυτά τα θέματα στη δημοσιότητα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Και δανείζομαι το κλισέ γνωστού δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι το όνομά του, που μιλούσε συνέχεια για παγκόσμιες πρωτοτυπίες και τέλειωσε το καλαμπούρι. Λοιπόν, εδώ δεν μπορεί παρά η διεθνής ένωμη τάξη να προβλέπει κάποια εργαλεία για την προσπάθεια εξάρθρωσης του σοβαρού εγκλήματος. Και μόνο γι' αυτό, για το σοβαρό έγκλημα, και η σύμβαση του Παλέρμου για το οργανωμένο έγκλημα του ΟΗΕ και η σύμβαση για την τρομοκρατία προβλέπει ειδικά εργαλεία. Τι προβλέπει? Προβλέπει την πρημοδότηση της παροχής πληροφοριών ακόμη και με αναστολές και με απολογές. Ακόμη και μετά την καταδίκη την αμετάκλητη, πόσο μάλλον έχουμε μόνο οριστική εδώ, το λέω και πάλι για τον κύριο Παραγετόπουλο που είπε ότι έκλεισε υπόθεση. Προβλέπει άρση του άδικου χαρακτήρα πράξεων που θα γίνουν για την διείσδυση και την προσπάθεια εξάρθρωσης μιας συμμορίας. Ξέρετε τι σημαίνει άρση του άδικου χαρακτήρα, όσοι δεν είστε νομικοί? Σημαίνει ότι προκειμένου να εξαρθρωθεί μια συμμορία, δικαιολογείται ακόμη και έγκλημα. Πόσο μάλλον ένα τηλέφωνο το οποίο δεν είναι καν εγκληματικό ως προς τον πολιτικό ο οποίος το έκανε. Προβλέπει η ίδια νομοθεσία, και η ειδική νομοθεσία και όλες οι νομοθεσίες και τα ναρκωτικά, ότι το έργο αυτό, το διερευνητικό της προσπάθειας λήψης πληροφοριών, μπορεί να τεθεί και σε τρίτον. Γιατί σε τρίτον? Διότι αυτός ο οποίος έχει την πληροφορία με βάση την οποία μπορεί να σωθεί ο κόσμος από τα ναρκωτικά, μπορεί να μην θέλει να τις δώσει στον αστυνομικό, στον δημόσιο λειτουργό, γιατί τον φοβάται, και να τη θέλει να τη δώσει σε έναν άλλον. Γιατί? Για τον θεροφύλλο του, γιατί τον εμπιστεύεται ότι για λόγους ισχύως μπορεί να του δώσει μια προστασία την οποία χρειάζεται, και βεβαίως και προβλέπεται από την ειδική νομοθεσία και η προστασία των μαρτύρων. Όλα αυτά τα εργαλεία που προβλέπονται προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν πληροφορίες για να εξαρθρωθεί μια ομάδα, έχουν μια, μάλιστα και μια μεγάλη γκάμα. Προβλέπονται και άλλες πράξεις, ακόμη και ελεγχόμενες παραδόσεις, που χωρίς αυτή την ειδική νομοθεσία οι παρακολουθήσεις θα ήταν παράνομες. Μέχρι και στην παρανομία, τη μικρή, φτάνει η ένωμη τάξη ελληνική, διεθνής, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό έγκλημα όπως αυτό το οποίο βρέθηκε εδώ. Άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η υπόθεση, το συγκεκριμένο θέμα, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Και μας είπε βέβαια ο εισηγητής πλειοψηφίας, ξέρετε, η αρχιοθέτηση δεν αφορά τον πολιτικό, παραπέφθηκε εδώ στη Βουλή το θέμα. Μα μπορούσε να κάνει αλλιώς? Δεν μπορούσε. Υποχρεωτική είναι η παραπομπή στη Βουλή από την ώρα που μνημονεύεται ένα όνομα πολιτικού. Όμως η κατάχρηση εξουσίας ως φυσική αυτουργία έφυγε. Εδώ φαίνεται να καλείται το πολιτικό πρόσωπο υπουργός με κατηγορία ηθικής αυτουργίας για μια φυσική αυτουργία η οποία έφυγε και τελείωσε. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπόθεση σε σημαντικό βαθμό ξεκαθαρίσει στο υλικό της και έρχεται στη Βουλή προκειμένου και αυτή να κρίνει αν μπορεί να υπάρχει ηθική αυτουργία για μια πράξη η οποία αξιόπινη ηθική αυτουργία για μια πράξη η οποία δεν κρίθηκε αξιόπινη. Και κυρίως δεν κρίθηκε αξιόπινη επειδή δεν μπορεί να σταθμίσει με κανένα τρόπο το όφελος του να διελευκανθεί από τη μία πλευρά ένα τόσο βαρύ έγκλημα και από την άλλη πλευρά του να έχει γίνει μία προσπάθεια ερευνητική όχι από το προβλεπόμενο πρόσωπο αλλά από ένα τρίτο, που εδώ προβλέπεται και τρίτα πρόσωπα όπως σας είπα προηγουμένως. Άκουσα βέβαια ότι έγινε λόγος και για πίεση που ασκήθηκε και από το λιμενικό κτλ. Πρέπει να πω ότι και αυτό καλύπτεται από την αρχιοθέτηση, κατάχρηση εξουσίας, δηλαδή άσκηση πίεσης, κατά τον εισαγγελέα που έκανε την αρχιοθέτηση, τελικώς δεν υπάρχει. Ξέρετε τι προκύπτει μέσα από αυτό το ιστορικό? Από αυτό το ιστορικό προκύπτει ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό θέμα. Η αντιπολίτευση τίνει να καταλογίζει στους άλλους τα δικά της ελαττώματα, τα γνωρίζει. Και τίνει να καταλογίζει στους άλλους. Καταλογίζει στους άλλους τι? Το κυνήγι της καρέκλας. Τι κάνει η ίδια εδώ και στα παραδείγματα που σας είπα και προηγουμένως? Προσπαθεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση για εξουσιομανία τη στιγμή που η ίδια
προκειμένου να μπορέσει να ανατρέψει την κυβέρνηση, να υποσκάψει την κυβέρνηση, δυναμητίζει τη διερεύνηση μιας πολύ σημαντικής υπόθεσης, φέροντάς την εδώ. Και βέβαια είναι κατάφορη παρέμβαση της δικαιοσύνης. Το δεύτερο ψυχολογικό θέμα που σας έλεγα. Διαρκώς η κυβέρνηση βάλλεται ότι δεν υπολογίζει την ασφάλεια, ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Ο μη παρέμβαση της δικαιοσύνης εδώ, διότι η υπόθεση και όταν κατατέθηκε μάλιστα το αίτημα για τη σύσταση της Επιτροπής, ούτε καν είχαμε την αρχιοθέτηση. Ο μη παρέμβαση στη δικαιοσύνη, παρέμβαση και στην ασφάλεια, προκειμένου να υπάρχει ένα κομματικό όφελος. Θα προσέξετε με βάση όσα σας είπα, ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στα πράγματα. Τι έγινε και τι δεν έγινε, παρά μόνο στο θεσμικό πεδίο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η μόνη οφειλόμενη απάντηση σε αυτή την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία είναι απολύτως εκτός κανονισμού Βουλής και νομοθετικού κλίματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαθεοδόρου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ Δημάρ.